Εξακολουθεί να μην ανησυχεί την ιατρική κοινότητα η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού. Στη Μαγνησία έχουν καταγραφεί πάνω από 1.500 νέες μολύνσεις την τελευταία εβδομάδα, ενώ ο δείκτης θετικότητας στα χθεσινά τεστ στο καπίτο Αγίου Βασιλείου εκτοξεύτηκε στο 23,7%. Τα νούμερα αυτά είναι αναμενόμενα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μέτρα ατομικής προστασίας, με αποτέλεσμα, λόγω και του τουρισμού της καλοκαιρινής περίοδου και των διάφορων κοινωνικών εκδηλώσεων, να υπάρχει μία αναμόχλευση και διασπορά του κορονοϊού. Οι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν θετικοί, επειδή μιλάμε φυσικά για πλήρως εμβολιασμένους, τις περισσότερες φορές έχουν μία ήπια νόσηση, που είναι μία-δύο μέρες πυρετική κίνηση και τίποτα περισσότερο. Σίγουρα, κάποιοι που είναι ευπαθείς ομάδες ή μεγάλης ηλικίας, ίσως να κινδυνεύουν περισσότερο, εκεί ίσως υπάρχει μια μικρή ανησυχία. Στο νοσοκομείο του Βόλου, ο αριθμός των νοσηλευόμενων δεν ξεπερνά τους 7, ενώ και οι 4 κλίνες της ΜΕΘ COVID παραμένουν κενές. Προσοχή στις ευπαθείς ομάδες, συστήνει ο διευθυντής της μονάδας εντατικής θεραπείας του Αχιλλοπουλίου, Γιάννης Κόκορης. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γενικά, ανεξάρτητα αριθμών, ανεξάρτητα τεστ, δείκτης θετικότητας, γιατί ο κορονοϊός συνεχίζει να υπάρχει. Τι σημαίνει αυτό? Φοράμε μάσκες ατομικής προστασίας, αποφεύγουμε τον συγχρονισμό, ακόμα και χωρίς να μας το επιβάλλει κάποιος, σε ένα σούπερ μάρκετ μπορούμε να φοράμε τη μάσκα μας, και βέβαια αν ανήκουμε στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες, εκεί θα πρέπει να είμαστε ακόμα περισσότερο προσεκτικοί. Για το θέμα της δεύτερης ενισχυτικής δόσης, που στη Μαγνησία έχουν κάνει λιγότερα από 5.200 άτομα άνω των 60 ετών, ο διευθυντής της ΜΕΘ του νοσοκομείου Βόλου επισημαίνει ότι υπάρχει ισχυρή σύσταση ως προς τη χορήγησή της στους άνω των 60, εφόσον αντιμετωπίζουν υποκείμενα νοσήματα. Η οδηγία αφορά τους άνω των 60 και αυτούς που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, οι οποίοι το γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί. Και για αυτούς υπάρχει μια ισχυρή σύσταση, καμιά υποχρεωτικότητα. Όσον αφορά τις υπόλοιπες ηλικίες, είναι στη διακριτική ευχήρια του καθενός, εάν θέλει, έχει τη δυνατότητα. Το μήνυμα που θέλω να πω, στείλω, είναι αυτοί που δεν έχουν κάνει τρίτη δόση, αυτοί είναι που πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν τρίτη δόση, για να έχουν ένα πλήρη εμβολιασμό και μια ισχυρή νοσολογική προστασία. Η κορύφωση των κρουσμάτων έρχεται μέσα στον Ιούλιο, εκτιμά ο εντατικολόγος Γιάννης Κόκορης. Μέσα στον Ιούλιο σίγουρα θα υπάρχει κορύφωση, σίγουρα θα μας απασχολεί όλο το καλοκαίρι, αλλά σε επίπεδο, θα έλεγα, ενδημικής νόσου. Γιατί εκτός από τα εμβόλια έχουμε και φάρμακα, άρα μπορούμε να δράσουμε σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει μια πιο σοβαρή νόση στην αρχή και να τον προστατεύσουμε. Και βέβαια η κοινωνία θα πρέπει να λειτουργεί πολύ περισσότερο σε ένα νομό με τουριστικές πολλές υποδομές, που θα έρθουν άνθρωποι και από το εξωτερικό. Άρα είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν αυξημένος αριθμός θετικών κρουσμάτων. Πιστεύω ότι δεν θα εκφραστεί σε μεγάλο αριθμό νοσηλιών, πολύ δε μάλλον σε αριθμό νοσηλιών στη μονάδα εντατικής θεραπείας.